Φίλε και φίλοι συντρόφιστες και σύντροφοι, τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Οι ευρωεκλογέ είναι σε έξι εβδομάδε. Πάνω κάτω. Οι προθεσμίε για να εγγραφούν και να ψηφίσουν οι Ελληνίδε και Έλληνε του εξωτερικού εκπνέουν σε πέντε ημέρε. Άρα λοιπόν σήμερα υπάρχει μία αναγκαιότητα. Υπάρχει κάτι το επίγον. Τι είναι αυτό το επίγον, Είναι να κάνουμε πράξη ό,τι περισσότερο μπορούμε, ώστε το κάλεσμα του ΚΚΕ να φτάσει σε περισσότερα σπίτια, σε περισσότερα χέρια νέων και παλιότερων μεταναστών εδώ, στο Τορόντο, στον Καναδά, σε όλο τον κόσμο, για να κουβεντιάσουμε μαζί τους και να τους πούμε ότι σήμερα χρειάζεται να συνεχίσει αυτό που έγινε στις περασμένες εθνικές εκλογές, όπου το κόμμα μας από τους ομογενείς, από τους Έλληνες του εξωτερικού, έφτασε στο 12%. Τώρα να κάνουμε κάτι ακόμη περισσότερο, να πάμε το κόμμα μας πολύ ψηλότερα να, και με τη δική σας συμβολή να κάνουμε το ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό. Γιατί αυτό που θα κρίνουν οι επερχόμενες ευρωεκλογέ είναι το εξή. Εάν θέλουμε ευρωβουλευτέ βουλευτέ, οι οποίοι θα είναι τελάλιδες και διαπραγματευτές των συμφερόντων των λίγων, των πλουσίων, του μεγάλου κεφαλαίου ή θα έχουμε ευρωβουλευτέ και βουλευτέ οι οποίοι θα είναι εκπρόσωποι του εργαζόμενου λαού και θα υπερασπιστούν τα δικά του, τα δικά μα συμφέροντα. Και το κουκουέ μπορεί, φίλε και φίλοι, συντρόφισε και σύντροφοι, μπορεί να το κάνει, το έχει αποδείξει, μπορεί να αντιπαρατεθεί με τα μεγάλα συμφέροντα, να υπερασπιστεί και να αναδείξει τι σύγχρονε ανάγκε του λαού. Όπω για παράδειγμα το κάναμε στο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για τα λόμπι, όπου δύο από του ευρωβουλευτέ καταψήφισαν τη δυνατότητα που λέγαν όλοι οι άλλοι, οι επιχειρηματίε, οι όμιλοι, τα λόμπι, να σκούν πίεση και να επιδρούν στα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου. Και αυτοί οι δύο στου 705 δεν ήταν άλλοι. Ήταν οι ευρωβουλευτέ του Κομμουνιστικού Κόμματο τη Ελλάδα. Και αυτό αποδεικνύει ότι όσο και αν καμώνονται τα αστικά κόμματα, οι υπόλοιποι που μπορεί να περάσουν και από εδώ, που ή που πέρασαν ήδη, του φίλου του λαού, όλοι όσοι χαϊδεύουν αυτιά προεκλογικά, στην πραγματικότητα εκεί ακουμπάνε. Και αυτού εξυπηρετούν. Του βιομήχανου, του εφοπλιστές, το μεγάλο κεφάλαιο. Γι' αυτό και οι δράσει, οι παρεμβάσει, Τη Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ για κάθε μικρότερο και μεγαλύτερο αγώνα των εργαζομένων στην Ελλάδα αλλά και όλο τον κόσμο, είναι πραγματικά καρφή στο μάτι του συστήματο. Γιατί? Γιατί χαλάνε μια σούπα, τη σούπα τη αντιλαϊκή συνένεση, που υλοποιούν όλε οι αστικέ κυβερνήσει και τα αστικά κόμματα. Είτε είναι φιλελεύθερα, είτε είναι σοσιαλδημοκρατικά, είτε είναι δίθεν αριστερά, είτε είναι εθνικιστικά και ακροδεξιά. Όλοι αυτοί θέλουν το λαό πραγματικά να είναι έρμεο τη πολιτική κοροϊδία και του εμπεγμού. Γιατί για να μπορούν να ανενόχλητοι να κάνουν νόμο το άδικο, την εκμετάλλευση στι δικέ μα πλάτε. Εμεί, το ΚΚΕ, θέλουμε το λαό πρωταγωνιστή. Πρωταγωνιστή σε μαζικού, σε διεκδικητικού αγώνε ενάντια στον πραγματικά ένοχο όλων των δεινών που ζούμε σήμερα. Που είναι τα μονοπόλια, η εξουσία του, οι διεθνεί του ενώσει όπω η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και να παλέψουμε για αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη. Γι' αυτό και σαν Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα στηρίξαμε ηρωικού αγώνε εργαζομένων ενάντια στην ακρίβεια και τον πληθωρισμό που κατατρώνε τα μειωμένα εισοδήματά μα. Ηρωικού αγώνε στην Ελλάδα, όπω τη Λάρκο, όπω των πετρελαίων τη Καβάλα, όπω τη Μαλαματίνα, αλλά και των εργαζομένων στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στην Ιταλία, σε άλλε χώρε. Αναδείξαμε τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργεί η δίθενε πράσινη ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών σε κάθε πιθανή πιθαμή γης μια στρατηγική που ευθύνεται για την ακρίβεια, ευθύνεται για τον πληθωρισμό με τα τεράστια κονδύλια από τα δικά μα χρήματα, από το δικό μα ιδρώτα που δίνουν στι μεγάλε επιχειρήσει και βασανίζουν σήμερα τι εργατικέ οικογένειε. Αναδείξαμε την πάλη του λαού μα και του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματο ενάντια σε ένα πρόβλημα που είναι κοινό στην Ελλάδα και στον Καναδά. Στου πληστηριασμού κατοικιών, ενάντια στι εξώσει λαϊκών οικογενειών, ενάντια στην αστεγία. Καταγγείλαμε του αντιλαϊκούς νόμου των ελληνικών κυβερνήσεων, τι οδηγίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που τι υπερψήφισαν όλοι οι υπόλοιποι. Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση. Του νόμου δηλαδή που δίνουν το δικαίωμα στι τράπεζε και στα ιδιωτικά φαντ, τα κοράκια, να πάνε και να παίρνουν τα σπίτια του λαού και να παίρνουν τα εργαλεία τη δουλειά των βιοπαλαιστών αυτοαπασχολούμενων. Καταγγείλαμε τι τεράστιε επιδοτήσει που έδωσε και η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και τα άλλα καπιταλιστικά κράτη, και η ΕΠΑ και ο Καναδά, στου μεγάλου φαρμακευτικούς κολοσσού την περίοδο τη πανδημία. Αποκαλύψαμε και απαιτήσαμε πρώτοι να δοθούν στου λαού δημόσια οι συμβάσει, τα ποσά και οι ρήτρε των σκανδαλωδών αυτών των συμφωνιών. Αναδείξαμε το δικαίωμα ότι η υγεία και η παιδεία πρέπει να είναι δημόσια και δωρεάν για όλου, πρέπει να είναι κοινωνικό αγαθό. Αναδείξαμε, φίλε και φίλοι συντρόφισε και σύντροφοι, τι μεγάλε ευθύνε που έχουν η δική μα χώρα, η Ελλάδα, οι Ηνωμένε Πολιτείε, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, συνολικά το Ευρωατλαντικό στρατόπεδο, τα επικίνδυνα σχέδιά του για την πολεμική κρυμάκωση στην Ουκρανία ενάντια στην καπιταλιστική Ρωσία, αλλά και στη Μέση Ανατολή, όπου το κράτο κατακτητή του Ισραήλ συνεχίζει να κατασφάζει ακόμη και σήμερα τον Παλαιστινιακό λαό. Αναδείξαμε την πλήρη κάλυψη και στήριξη του ευρωατλαντισμού οικονομική, στρατιωτική, πολιτική στο Ισραήλ που γενοκτονεί του Παλαιστινίου στη Γάζα σήμερα. Συντρόφισε και σύντροφοι, η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, οι δυο μα Ευρωβουλευτέ, από θέσει αρχή καταψηφίσαμε τα πολεμικά παραλυρήματα του Ευρωκοινοβουλίου για εμπλοκή στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Γιατί η ουσία του είναι ο ενδοεμπεριαλιστικό ανταγωνισμό με τη Ρωσία για του δρόμου μεταφορά τη ενέργεια, του αγωγού, για γεωπολιτικά στηρίγματα και σήμερα για την ανοικοδόμηση μετά τον πόλεμο σε βάρος του ίδιου του Ουκρανικού λαού που σήμερα πληρώνει αυτά τα σχέδια με το αίμα του, όπως και ο Ρωσικός λαός και αύριο θα την πληρώσει με μνημόνια και μνημονιακούς όρους όπως αυτά τα ηδεχτή που έχει βάλει το Ευρωκοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπογράψουν. Καταψηφίσαμε τις πολεμικές πιστώσεις, τις στρατιωτικές δαπάνες την προσαρμογή της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολεμική βιομηχανία με τη στήριξη των ομίλων. Καταψηφίσαμε την αποστολή στρατιωτικού υλικού στο αντιδραστικό καθεστώ του Ζελένσκι. Καταψηφίσαμε τι κατάπτυστε αποφάσει που έδιναν δίκιο στο Ισραήλ και αναγόρευαν την αντίσταση του Παλαιστινιακού λαού σε τρομοκρατία. Και το ΚΚΕ, το λέμε αυτό, γιατί ήταν το μόνο αυτά τα ελληνικά κόμματα στο Ευρωκοινοβούλιο που καταψήφισε αυτέ τι απαράδεκτε αποφάσει. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση του Βελόπουλου όλοι μαζί, χεράκι, χεράκι, τα ψήφιζαν ξανά και ξανά. Φίλε και φίλοι, από την εμπειρία σας, αντιλαμβάνεστε ότι για τους εργαζόμενους, για τους βιοπαλεστές, για τους φτωχούς ανθρώπους, στο σύστημα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης δεν υπάρχει παράδεισος. Ο καπιταλισμός και η εξουσία του είναι παντού ο ίδιος. Τα αστικά κράτη, οι ενώσεις τους όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι φτιαγμένα για να προστατεύουν τα συμφέροντα των λίγων. Να εκτοξεύουν την εκμετάλλευση των εργαζομένων, να υποστηρίζουν του δικού του οικονομικού ομίλου στου φοδρού ανταγωνισμού με εκείνου αντίπαλων υπεριαλιστικών αξώνων και καπιταλιστικών κρατών. Απευθυνόμαστε λοιπόν σήμερα σε εσά, σε μετανάστε, παλαιότερου και νεότερου, που πήρατε τη δύσκολη απόφαση να φτάσετε μέχρι εδώ στο Τορόντο, στο Καναδά, γιατί ψάχνοντα ένα καλύτερο κόσμο για να ζήσετε εσεί, να ζήσουν τα παιδιά σα, και σα λέμε αυτό ακριβώ ο καλύτερο κόσμο μπορεί να γίνει σήμερα πραγματικότητα και στον Καναδά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και σε ολόκληρη την Ιφίλιο. Γιατί, γιατί σήμερα υπάρχουν όλε οι προποθέσει για να ζούμε καλύτερα, να δουλεύουμε λιγότερο, να αμοιβόμαστε περισσότερο, να είναι εγγυημένα τα σύγχρονα δικαιώματά μα στη μόρφωση, στην υγεία, στην ασφάλιση, στον ελεύθερο χρόνο, στη σύνταξη, στι διακοπέ. Γιατί, γιατί είναι τεράστιο, όπω απέδειξαν και ο σύντροφο ο Δημήτρη Οκουτζούμπα και ο σύντροφο ο Κώστα ο Γουλιάμος, Είναι τεράστιο ο κοινωνικό πλούτο που εμεί παράγουμε με τα δικά μα χέρια, με τα δικά μα μυαλά, με τη δική μα εργασία και τον καρπώνονται μία χούφτα οικονομική όμιλη, μονοπόλια και μεγάλο κεφάλαιο. Λοιπόν, εμεί λέμε αυτή τη θέληση να γίνει πραγματικότητα αυτό ο καλύτερο κόσμο μπορεί να την εκφράσει και να τη δηλώσει και η θαρετή ψήφο στο Κουκουέ σε αυτέ τι εκλογέ. Γιατί είναι ψήφο τιμωρία των αστικών κομμάτων, όλων αυτών, τη Νέα Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, των υπόλοιπων, που με τη διακυβέρνησή του και τι επιλογέ που έκαναν, κάναν το βίο του δικού μα του λαού αβίωτο μέσα στη χώρα. Και ανάγκασαν έτσι εκατοντάδε χιλιάδε ανθρώπου να πάρετε το δρόμο τη προσφυγιά τη μετανάστευση γιατί είναι ψήφο διεκδίκηση ενάντια στην πολιτική τη εγκατάλειψη των ελληνόφωνων σχολείων, την αποψήλωση των προξενικών υπηρεσιών, που μετατρέπουν σε οδύσια πραγματικά ακόμα και το να θέλει κάποιο να πάρει ένα πιστοποιητικό και την αξιοποιούν όταν χρειάζονται να κάνουν ψηφοθυρία. Αυτοί οι ίδιοι που μα έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Γιατί η ψήφο του Κουκουέ είναι ψήφο ενίσχυση των εργατικών λαϊκών αγώνων σε κάθε χώρα. Καθώ δυναμώνει ένα πραγματικά ελπιδοφόρο ρεύμα αμφισβήτηση, το οποίο φαίνεται σήμερα κόντρα στην κυρίαρχη πολιτική. Ένα ρεύμα που θέλει να συμβιβαστούμε με την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Ένα ρεύμα το οποίο έγινε διακριτό στι προηγούμενε εκλογικέ αναμετρήσει. Γιατί η ψήφο του ΚΟΚΟΕ είναι ψήφο ελπίδα και ανασύνταξη. Δίνει το μήνυμα τη ανασύνταξη σε επαναστατικέ δυνάμει και κόμματα σε όλον τον κόσμο. Γιατί δείχνει ότι μπορεί σήμερα να ενισχυθεί η μοναδική οργανωμένη αξιόμαχη δύναμη που καθημερινά παλεύει για την ενίσχυση του εργατικού λαϊκού κινήματος, που είναι το ΚΚΕ είναι ψήφο ενίσχυση των μεγάλων αγώνων που μπορούν να καθυστερήσουν, να βάλουν εμπόδια, να ανατρέψουν τι αντιλαϊκέ επιλογέ των κυβερνήσεων. Γιατί είναι ψήφο αντίθεση στου υπεριαλιστικού πολέμου και στα ευρωνατοϊκά σχέδια. Είναι ψήφο ενάντια στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Είναι ψήφο ενάντια στην εμπλοκή τη Ελλάδα στα επικίνδυνα σχέδια στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή, την Ερυθρά Θάλασσα που θέτουν αξιωματικού των ενόπλων δυνάμεων μας στο στόμα του λύκου, αλλά και ανοίγουν την πόρτα σε πιθανά αντίπεινα για τον ίδιο τον ελληνικό λαό. Είναι σε τελευταία ανάλυση, συντρόφιστε και σύντροφοι, μία ψήφο που ανοίγει την προπτική, που βοηθάει να ανοίξει η συζήτηση πλατιά με τον, τους εργαζόμενους, με το λαό, με τους βιοπαλεστές, για αυτό που πραγματικά είναι σήμερα αυτό που χρειαζόμαστε. Για μια άλλη κοινωνία, των εργατών, των αγροτών, των νέων, των λαών, έξω από τα δεσμά της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Του σοσιαλισμού, που σήμερα είναι περισσότερο αναγκαίος και επίκαιρο από ποτέ. Γιατί αν δεν ήταν σήμερα περισσότερο αναγκαίος και επίκαιρο από ποτέ, τα σκυλιά του συστήματος δεν θα χύνανε το αντικομουνιστικό τους δηλητήριο με κάθε ευκαιρία, σε κάθε μήκος και σε κάθε πλάτος του κόσμου και το κάνουν αυτό γιατί ξέρουν ότι έτσι κι αλλιώς αυτή η γη θα γίνει κόκκινη και θα φροντίσουμε εμεί, όλοι μα, εμείς, γι' αυτό. Στι 9 Ιούνιου, λοιπόν, ο λαό μα σε Ελλάδα, Ευρώπη και σε όλε τι χώρε έχει επιλογή. Κουκουέ, πολύ πιο δυνατό. Ευχαριστώ.